Και οι παραλίες βουλιάζουν από κόσμο ανήμερα του 15 Αυγούστου, με τις εικόνες να είναι χαρακτηριστικές από την παραλία της Αμουδάρας, όπου η θερμοκρασία άγγιξε τους 32 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι. Μια χαρά είναι, περιμένουμε να φύγουμε για διακοπές και ήρθαμε εδώ που είναι πάρα πολύ κοντά για να απολαύσουμε τη θάλασσα σήμερα. Προτιμήσαμε το Κλεινωνάστη, την πόλη. Πιο ήσυχα είναι σήμερα, καλά, μια χαρά. Εύχομαι σε όλους τους Έλληνες να είναι ευτυχισμένοι και να έχουν την υγεία τους. Οπότε πολλοί συνδύασαν εκκλησία και μπάνιο. Συνδυάζεται. Το ίδιο. Έτσι. Τι ελπίζετε, τι εύχεστε? Χρόνια πολλά σε όλους, ιδιαίτερα σε αυτούς που γιορτάζουν σήμερα, Παναγιώτες, Μαρίες κλπ. Ο Θεός να τα φέρει όλα δεξιά. Yes, from holidays. Yes, I come from... Έρχομαι από την Ελβετία για διακοπές στο νησί σας για 7 ημέρες. Είναι πολύ όμορφα εδώ. Μου αρέσει η θάλασσα, τα πάντα. Είμαι από την Ουκρανία. Είμαι πολύ ευτυχισμένη που βρίσκομαι εδώ και απολαμβάνω τη θάλασσα και τα κύματα. Αρκετοί πολίτες βρέθηκαν νωρίς το πρωί σε μοναστήρια και ιερούς ναούς, τιμώντας τη Μεγαλόχαρη, ενώ αργότερα απόλαυσαν το μπάνιο τους σε κοντινές παραλίες. Τι να κάνω, πήγαμε στην εκκλησία το πρωί, ανάψαμε ένα κεράκι και μετά έρθαμε στην παραλία. Η πόλη είχε αδειάσει από κόσμο. Φυσικό ήταν. Σήμερα μεγάλη γιορτή και θα ανταμώσουν πολλές οικογένειες και φίλοι μαζί. Και εγώ θα πάω τώρα σε μια οικογένεια να κάνουμε μαζί τη μέρα της παραλίας. Μεγάλη παρέα. Καμιά 15 άτομα. Ανήμερα του 15 Αυγούστου επικρατούν πολύ καλές καιρικές συνθήκες με την επικράτηση του βόρειου ρεύματος που προκαλεί μελτέμι, κρατώντας τη θερμοκρασία σε ανεκτά επίπεδα. Χρόνια πολλά για όλους ποιος γιορτάζει, Μαρίες, για όλο το κόσμο μας, να έχουμε υγεία. Βλέπετε, ο αρκετός κόσμος επέλεξε παραλία. Ναι, όλοι. Ωραίο κλίμα. Πάρα πολύ ωραίο. Σήμερα μέρα είναι ωραία, είμαστε ευχαριστημένοι πολύ. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Είμαστε εδώ 25 χρόνια. Όχι. Φυσάει αέρα, σούπερ είναι, μια χαρά. Είναι ευκαιρία σήμερα που είναι αργία. Άλλες μέρες δουλεύω. Λουόμενοι απολαμβάνουν δροσερές στιγμές στις παραλίες, ενώ δεν παρέλειψαν να σχολιάσουν τις καταστροφές από την πύρινη Λέλαπα στην Αττική. Πρώτα στην εκκλησία και μετά παραλία. Ναι, έτσι το συνδυάσατε. Ναι, πάντα. Και την Κυριακή το ίδιο. Βλέπουμε ότι βουλιάζει από κόσμο η παραλία. Ναι, έχει κόσμο. Έχει. Αρκετό. Ο Θεός να δώσει, να μην μας κάψουνε. Τίποτα άλλο. Ξεκουραζόμαστε. Μας κάνει καλό η θάλασσα. Βλέπω τον κόσμο και απολαμβάνει τη θάλασσα. Φαντάζομαι ότι βλέπετε τις πυρκαγιές στην Αττική. Όλα αυτά μας απασχολούν. Σε αυτό θέλω να πω, υπεύθυνο είναι το βαθύ κράτος. Λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι, 35 χτύπησε σε Βαγιονιά, Ιεράπετρα και Παλαιόχωρα, ενώ σε Γόρτινα, Πετροκεφάλι και Πλώρα Ηρακλείου η θερμοκρασία άγγιξε τους 38 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι, ως ενισχυμένοι πλέον στα κεντρικά πελάγια του Αιγαίου και στο Ανατολικό Αιγαίο με εντάσεις στα 5 με 6, τοπικά και 7 μποφόρ, θα προκαλέσουν ένα αρκετά σημαντικό κυματισμό στο βόρειο παράκτιο μέτωπο, κάτι που σημαίνει ότι για τους λουόμενους θα πρέπει να υπάρχει μια ιδιαίτερη προσοχή. Το μοτίβο αυτό θα επικρατήσει και το Σαββατοκύριακο, ενώ από την ερχόμενη εβδομάδα η θερμοκρασία πέφτει σταδιακά σε χαμηλότερα επίπεδα.